Για δεύτερη συνεχή χρονιά, με πρωτοβουλία του αναπληρωτή καθηγητή της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Προκόπη Μαγιάτη, και της Δ. Ελένης Μέλιου, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η τελετή βράβευσης των κορυφαίων Ελλήνων παραγωγών ελαιολάδου με ιδιότητες ωφέλιμες για την ανθρώπινη υγεία. Ο λόγος για την Olympia Health and Nutrition Award 2017. Τα διεθνή βραβεία Olympia Health and Nutrition Awards 2017 έλαβαν χώρα στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριστόιλ. Μάλιστα, απονεμήθηκε βραβείο σε όσους ελαιοπαραγωγούς πέτυχαν δείγμα ελαιολάδου με ισχυρισμό υγείας την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο και οι διακρίσεις χωρίστηκαν σε bronze, silver και gold ανάλογα με τα επίπεδα των ευεργετικών φαινολών. Στην τελετή μίλησαν διακεκριμένοι επιστήμονες εξειδικευμένοι στο ελαιόλαδο και τις ευεργετικές του ιδιότητες που αναφέρθηκαν στις τελευταίες έρευνες σχετικά με την θετική του επίδραση πάνω στην υγεία, στοχεύοντας στην ανάδειξη των χρήσεων του ελαιολάδου και στο κατά πόσο συμβάλλει η επιστημονική έρευνα σε αυτά. Να αποκτήσει το πιστοποιητικό, όσο το βλέπουμε ότι κάθε χρόνο αυξάνεται και πολλοί μάλιστα από τους παραγωγούς θέλουν να βάλουν την ετικέτα του στο Health Claim, την πιστοποίηση. Στην τελετή, μάλιστα, παρουσιάστηκε για πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα η ίδρυση του World Olive Center for Health, του Παγκόσμιου Κέντρου Ελαιολάδου, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει ως στόχο να παρέχει πιστοποίηση της ποιότητας του ελαιολάδου ως προς την προστασία της υγείας, να προβάλλει και να ενισχύσει την έρευνα για την ελιά και το λάδι και την εκπαίδευση των ελαιοπαραγωγών. Λοιπόν, ξεκινάμε παράλληλα το WorldOliveCenter.com και το WorldOliveCenter.com μέσα από πως θα μπορέσουμε να προωθήσουμε διεθνώς τόσο τα αποτελέσματα της έρευνάς μας. Σημαντική για μια ακόμη φορά η συνεισφορά του Πανεπιστημίου Αθηνών και των εταίρων του προγράμματος Αριστόιλ, όπως και της περιφέρειας Πελοποννήσου. Εξαιρετική εκδήλωση σημερινή εδώ στην Παλαιά Βουλή, όπου ελαιόλαδα από ολόκληρη τη Μεσόγειο βαραβεύτηκαν για τις υγειοπροστατευτικές τους ιδιότητες. Ιδιαίτερα, θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε πολλούς επιχειρηματίες, ελαιοπαραγωγούς από την Πελοπόννησο, οι οποίοι πήραν το συγκεκριμένο βραβείο και μάλιστα διεκδικώντας σε πολύ υψηλές θέσεις από πλευράς ποσοτήτων ελαιοκανθάλης όσον αφορά τον ισχυρισμό υγείας. Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιεί το πρόγραμμα Αριστόιλ σε συνεργασία με άλλες 4 χώρες προκειμένου να αναδείξουμε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο τις υγειοπροστατευτικές ιδιότητες του ελαιολάδου. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε μια σειρά δράσεων και είμαστε με πολύ μεγάλη τιμή και χαρά παρευρεθήκαμε εδώ σήμερα στην Παλαιά Βουλή σε αυτή την εξαιρετική εκδήλωση προκειμένου να ισχυροποιήσουμε όλο αυτό το στόχο τον οποίο έχουμε θέσει, ούτως ώστε στα επόμενα 2-3 χρόνια και στο τέλος του ερευνητικού προγράμματος να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια νέα κατηγορία ελαιολάδου με σκοπό να αυξήσουμε το εισόδημα του ελαιοπαραγωγού στον τόπο μας. Αρκετοί Πελοποννήσιοι αλλά και μεσίνοι παραγωγοί που τιμήθηκαν με βραβεία. Ανάμεσά τους το ελαιόλαδο της εταιρείας Καρούμπαλης αλλά και αυτό της οικογένειας Τσόνη. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς, για το Ακρατοχώρι, για την περιοχή της Κορώνης, για την νομό Μεσσηνίας, το βραβείο που πήραμε σήμερα, το χρυσό βραβείο για το λάδι μας που κάναμε πέρσι τον Οκτώβρη στο χωριό. Είχαμε πέρσι την ίδια εκδήλωση στην Ολυμπία, είχαμε κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο, φέτος πήραμε το χρυσό. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιάτη και τους ανθρώπους που είναι μαζί του. Ελπίζουμε ότι κάθε χρόνο θα είμαστε καλύτεροι.